Φίλοι και φίλες του καναλιού μας Λίκος TV, καλώς ήλθατε, είμαι εδώ για να σας δώσω άλλο ένα spoiler από τις αγαπημένες μας σειρές. Οι εξελίξεις στα επόμενα επεισόδια της σειράς θα είναι σοκαριστικές. Μαντάρα συνεχίζει να τα κάνει ο Χρήστος όσο πλησιάζει το τέλος της σειράς «Η Γη της Ελιάς». Ο νεαρός ανιψιός του Λυκούργου κατάφερε να πληγώσει δύο γυναίκες από τα φρικτά του λάθη. Ενώ όλα δείχνουν πως με την Αφροδίτη αρχίζει να στρώνει η κατάσταση, τίποτα δεν θα μείνει σταθερό. Ο Χρήστος θα ξανά κάνει μια προσπάθεια με τη σύζυγό του, δίνοντας την ελπίδα πως όλα θα πάνε καλά. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει πως θα αφήσει την Αριάδνη σε ησυχία. Ο Χρήστος θα την προσεγγίσει ξανά, αγνοώντας τις συνέπειες, αγνοώντας το πόσο πολύ την πληγώνει με αυτά τα πισωγυρίσματα. Ποιο θα είναι το τέλος αυτής της ιστορίας και πως θα δούμε μελλοντικά τον Χρήστο στην Γη της Ελιάς? Τελευταία spoilers αναφέρουν πως ο Χρήστος θα τα κάνει Μαντάρα. Αγάπησε δύο γυναίκες, όμως δεν θα μείνει με καμία από αυτές στο πλευρό του. Η Αριάδνη και η Αφροδίτη θα τον αφήσουν και θα ζήσουν τη ζωή τους μακριά του. Άραγε, θα γυρίσει κάποια κοντά του, στην αγκαλιά του ή ο Χρήστος θα μείνει μόνος του, πληρώνοντας τα λάθη του, σοκαριστικές προβλέπονται οι εξελίξεις στα επόμενα επεισόδια. Ο Ισίδωρος θα βρεθεί αντιμέτωπος με ένα γεγονός που θα του αλλάξει ριζικά τη ζωή στην Γη της Ελιάς. Τι είναι αυτό και τι θα συμβεί στην οικογένεια Βρετάκου? Η Αμαλία γίνεται έξαλλη, μόλις το διαζύγιο φτάνει στα χέρια της. Ο Ισίδωρος ζητάει από τον Λυκούργο να της δώσει το σχετικό έγγραφο, γιατί ο ίδιος δεν θέλει να την αντικρίσει μπροστά του. Έχοντας μείνει για λίγο καιρό στο Λονδίνο, έχει πάρει τις αποφάσεις του. Δεν θέλει άλλα παρεδώσε με την γυναίκα του, παρόλο που ο ίδιος επέλεξε να την έχει στη ζωή του, κάνοντας της πρόταση γάμου. Δεν αισθάνεται πια σίγουρος για εκείνη και θέλει να δώσει ένα τέλος σε όλη αυτή την ιστορία που έχει κουράσει τόσο τον ίδιο όσο και την οικογένειά του. Η Αμαλία, όμως, δεν θα πει την τελευταία της λέξη. Θέλει να εκδικηθεί τον Ισίδωρο με τον χειρότερο τρόπο στην Γη της Ελιάς. Σκοτεινιάζει και το μυαλό της αρχίζει να ξεφεύγει, αρχίζει να σκέφτεται διάφορα για να πετύχει τον σκοπό της. Ως πού είναι ικανή να φτάσει? Η ζωή του κινδυνεύει. Στηρίξτε το κανάλι μου με μια δωρεάν εγγραφή και σύντομα θα είμαι και πάλι κοντά σας με νέο spoiler. Φίλοι και φίλες, οι εξελίξεις τρέχουν στις αγαπημένες μας σειρές. Αν μας βλέπετε για πρώτη φορά, κάντε εγγραφή στο κανάλι μας, ενεργοποιήστε και τις ειδοποιήσεις με το καμπανάκι, για να μην χάνετε τα επόμενα spoilers που θα ανεβάζουμε στο κανάλι. Σας ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθήσατε.